Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Το βίντεο αυτό είναι για αρχάριους και θα μάθουμε πώς να αυξάνουμε στα άριχτα. Όταν για παράδειγμα σε ένα σχέδιο μας λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με 10 πόντους και στην επόμενη σειρά πρέπει να έχουμε 12, ξεκινάμε πάντα με ένα γαϊτανάκι από τους πόντους που μας λένε συν 1 για τα άριχτα. Οπότε εφόσον θέλουμε να ξεκινήσουμε με 10 πόντους, θα πλέξουμε ένα γαϊτανάκι από 11 αλυσίδες. Ξεκινάμε από τον αρχικό μου κόμπο, ο οποίος δεν μετράει ποτέ ως πόντος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Θα βάλω το βελονάκι μου στον δεύτερο πόντο. Πρώτος, δεύτερος, στην δεύτερη αλυσίδα. Παίρνω κλωστή, την περνάω. Έχω δύο θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω κλωστή και περνάω και τις δύο θηλιές. Και έχω το πρώτο μου άριχτο. Στον επόμενο πόντο τώρα. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Και να πάμε στην επόμενη σειρά, θα πλέξουμε ένα λυσιδάκι και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Η αρχή πάντα θα είναι κάτω. Για να μην μπερδευόμαστε, πάντα είναι κάτω η αρχή. Η κλωστή αυτή. Τώρα για να αυξήσουμε, θα πλέξουμε στον ίδιο πόντο δύο άριχτα. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου στο πρώτο άριχτο, μέσα σε αυτή την τρύπα. Πάντα μένουν από πάνω οι δύο κλωστές. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από το άριχτο. Ξαναπαίρνω κλωστή και περνάω από τις δύο θηλιές. Τώρα θα βάλω το βελονάκι μου στην ίδια τρύπα που έκανα το πρώτο μου άριχτο. Θα έχω δύο στην ίδια τρύπα δηλαδή. Οπότε έχουμε δύο άριχτα. Τώρα το βελονάκι μου στην επόμενη τρύπα. Τρία. Τέσσερα. Πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα και τα δύο τελευταία. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο μου άριχτο. Η τελευταία τρύπα που θα βάλω το βελονάκι μου
Πάντα όταν πλέγουμε πρέπει να μετράμε για να μην χάνουμε τους πόντους. Οπότε και εδώ, στην τρύπα αυτή, σε αυτό το άριχτο δηλαδή, θα πλέξω 2 πόντους πάλι. 11. Το βελονάκι μου πάλι στην ίδια τρύπα. 12. Και έχω 12 άριχτα τώρα. Για να γυρίσουμε στην επόμενη σειρά, θα πλέξουμε μία αλυσίδα, θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και για να φαίνεται ομοιόμορφο το πλεκτό μας, θα πλέξουμε μία σειρά με όλα τα άριχτα, με όλους τους πόντους. Δεν θα αυξήσουμε δηλαδή σε αυτό το γύρο, θα πλέξουμε όλους τους πόντους όπως είναι. Οπότε, παίρνω το βελονάκι μου και το βάζω στην πρώτη τρύπα, στο πρώτο άριχτο. Ένα, στο επόμενο τώρα, δύο, τρία, πάντα όταν περνάμε το βελονάκι μας μέσα από το άριχτο έχουμε τις 2 αυτές κλωστές από πάνω. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα, δέκα, έντεκα και ο τελευταίος μου πόντος, δώδεκα. Για να πάμε στην επόμενη σειρά, θα πλέξουμε ένα λυσιδάκι και θα γυρίσουμε πάλι το πλεκτό μας. Στην επόμενη σειρά θα αυξήσουμε πάλι ένα ρίχτο από τη μία και ένα ρίχτο από την άλλη. Στη μεθεπόμενη θα πλέξουμε πάλι όλους τους πόντους μαζί. Και έτσι μεγαλώνει ομοιόμορφα το πλεκτό μας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Γεια σας!